Γεια σας αγαπητοί φίλοι, μετά την ακρόπολη του ελληνισμού στα βορειοδυτικά, τη λεβεντογένα χυμάρα της Βορείου Ηπείρου, ο Πρωθυπουργός ταξιδεύει στο Νότο, εκεί που η Τουρκία, όχι μόνο για να αυξήσει τις παράνομες και παράλογες εκτός δικαίου φυσικά διεκδικήσεις εναντίον της Ελλάδος, ομιλεί τακτικά εναντίον της Γάβδου μας, νοτίως της Κρήτης, στρατηγική σημασία σημείο και για τις παράνομες επιδιώξεις της, οριοθετήσεως ΑΟΣ με τη Λιβύη, σαν να μην υπάρχει η Ελλάδα στη μέση. Στη Γάβδο λοιπόν ο Πρωθυπουργός, αϊκίνητος, πάει για τα Θεοφάνεια στο νησί μας, δίνοντας σαφές μήνυμα στην κατοχική δύναμη. Με στρατιωτικό ελικόπτερο λοιπόν στη Γάβδο για τα φώτα ο Πρωθυπουργός, συμβολική επίσκεψη την ώρα που η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί. Η επίσκεψη λοιπόν θα είναι η δεύτερη επίσκεψη Πρωθυπουργού της Ελλάδος στο ακριτικό νησί. Η πρώτη χρονολογείται το 1996 όταν την είχε επισκεφθεί ο Κώστας Σιμίτης. Σύμφωνα με το flashnews.gr θα φτάσει στη Γάβδο στις 10.30 το πρωί, ενώ την ίδια ώρα θα φτάσει και το καράβι από τα Σφακιά στη Γάβδο με Έλληνες φυσικά επισήμους που θα συνοδεύουν και θα παρευρίσκονται εκεί μαζί με τον Πρωθυπουργό. Άλλες πληροφορίες δεν έχουμε, πάντως είναι σαφές το μήνυμα προς την Τουρκία στα Χανιά της Κρήτης μας, του αβύθιστου αεροπλανοφόρου της Ελλάδος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Θα παραστεί στη λειτουργία στον Άγιο Νικόλαο Σούδας, όπου εκεί υπάρχει η μεγάλη βάση που ελέγχει τα πάντα. Υπάρχουν και οι Αμερικανοί εκεί, στενοί σύμμαχοι της Ελλάδος. Θεωρητικά, σύμφωνα με όσα κάνει η Τουρκία εναντίον τους, τύπης μόνο είναι σύμμαχοι οι δυο τους, και αυτό για να μην απολέσει η υπερδύναμη του πλανήτη κάθε έρισμα στην Τουρκία. Η Τουρκία όμως έχει μετακινηθεί προς τα ανατολικά, προς τη Ρωσία, προς την Κίνα και συνεργάζεται με κάθε είδους φανατικούς σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Αυτά προς το παρόν. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και εγγραφή στο αγαπημένο σας μέσο. Καλή συνέχεια σε όλους.